Μία ερώτηση αρχική είναι η εξής. Αν έχω καταλάβει καλά, έχετε συμμετάξει στη συγγραφή του κειμένου, ναι ή όχι? Ναι. Ναι. Ναι, το γράψαμε μαζί. Μαζί με ποιον, με ποια? Εγώ, η Βασιλική και η Μελίνα. Α, η σκηνοθέτηδα, ναι. Μαζί με εσάς τις δύο. Ακριβώς. Για την ακρίβεια κάναμε αυτοσχεδιασμούς, η Μελίνα σημείωνε και καταλήξαμε σε ένα τελικό, δηλαδή δεν κάναμε γραφική δουλειά. Ήταν αυτοσχεδιασμοί πάνω σε ένα θέμα που μας έδινε η Μελίνα και η Μελίνα κρατούσε αυτά που της φαίνονταν ενδιαφέρον και μετά ξανά το βλέπαμε μαζί, διορθώναμε και πάλι και πάλι και πάλι μέχρι που καταλήξαμε στο τελικό. Από ό,τι έχω καταλάβει, η βασική ιδέα είναι που προέκυψε από ένα ημερολόγιο μιας γιαγιάς, όπως φαίνεται και στη διάρκεια του θεατρικού. Εσάς πώς σας φάνηκε η ιδέα και ποια είναι τα... Πώς βάλετε τις δικές σας εμπειρίες σε σχέση με μια γυναίκα που ήταν πριν 50 χρόνια? Η αλήθεια είναι ότι το λεύκομα που πήραμε στα χέρια μας, καταρχάς να πούμε ότι ανήκε στη γιαγιά της Μελίνα, στο οποίο το βρήκε τυχαία μετά το θάνατό της, περιγράφονταν μέσα κάποιες σκηνές που ουσιαστικά μας βοήθησαν και εκεί πάνω πατήσαμε και κάναμε τους διαλόγους, αλλά περιγράφονταν έτσι με πάρα πολύ γλαφυρό τρόπο. Δηλαδή, πήραμε, η βάση μας ήταν αυτή, οπότε όλο το υπόλοιπο ήρθε. Διαβάζοντας βέβαια κάποια βιβλία, κάναμε κάποια έρευνα, βιβλία ιστορικά και πάνω εκεί πατήσαμε ουσιαστικά. Και βρήκαμε παραλληλισμούς με τη σύγχρονη εποχή. Ποιοι είναι αυτοί οι παραλληλισμοί, δηλαδή? Εγώ το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό είναι αυτό, ας πούμε, που λέει η Χριστίνα στην παράσταση, πάμε να χτυπήσουμε ένα κουδούνι, να κάνουμε πλάκα, το οποίο αναφέρεται στο λεύκομα, που είναι μια συνήθεια την οποία την κάνουμε ακόμα και σήμερα. Δεν την κάνουμε τώρα που μεγαλώσαμε, αλλά θέλω να πω και τα παιδιά που βλέπω εγώ έξω, είναι κάτι που γίνεται, παρόλο που έχουν περάσει δεν ξέρω πόσα χρόνια. Ένα πρώτο επίπεδο. Ένα άλλο επίπεδο είναι η φιλία. Η φιλία και πώς η φιλία βοηθάει, παρηγορεί στις δυσκολίες. Για να είμαστε ειλικρινείς, είναι ο μόνος παραλληλισμός. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν κοινά ανάμεσα σε μια γυναίκα που έζησε κατά τη διάρκεια της κατοχής και κατά τη διάρκεια του εμφυλίου με το σήμερα. Το μόνο κοινό τους είναι ότι και οι δύο γυναίκες πιάστηκαν από τις παρέες τους, από τις φίλες τους. Δηλαδή υπήρχε αυτό το δέσιμο μεταξύ τους και αυτό είναι που τις έκανε να κατάφεραν να υπερπηδήσουν πάρα πολλά εμπόδια μέσω της φιλίας. Ενώ υπάρχει κάποια μια επικαιρότητα σε σχέση με εκείνη την εποχή. Η επικαιρότητα είναι η ίδια η οικονομική κρίση. Που για την Ελλάδα τουλάχιστον η οικονομική κρίση σημερινή είναι αντίστοιχη με τις δεκαετίες του 30. Άρα υπάρχει κάποια κοινότητα. Ο πόλεμος βέβαια ήταν πολύ πιο βαρύ εκείνης της εποχής από τη σήμερα. Αλλά για πολλούς άλλωστε και σήμερα ζούμε έναν κοινωνικό πόλεμο με μία έννοια. Δεν ξέρω πώς αυτές οι αντιστοιχίες δηλαδή παίξαν ρόλο σε εσάς και στο παίξιμο αλλά και στη συγγραφή του κειμένου. Παίξανε πολύ σπουδαίο ρόλο. Εννοείται. Απλά δεν προσπαθήσαμε να κάνουμε μια σύγκριση με την έννοια την. Δεν μπορεί να συγκρίνεις μια εποχή όπου πέφτανε βόμβες και οι άνθρωποι σκοτώνονταν και πυροβολιόνταν και υπήρχε όλη αυτή η βία, η πολύ έντονη. Τώρα ο εχθρός, όπως λέμε και στην παράσταση, είναι αόρατος. Δεν τον βλέπουμε. Είναι από κάτω δρά. Τότε ήταν πολύ πιο συγκεκριμένα τα πράγματα, νομίζω εγώ. Και πολύ πιο άγρια, έχω την αίσθηση. Δηλαδή είναι πολύ σκληρό. Οι γιαγιάδες μας και οι παππούδες μας περάσανε πολύ σκληρά, νομίζω. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Ναι, όχι, okay, έτσι. Δηλαδή δεν μπορούμε να διανοηθούμε. Εμένα η γιαγιά μου έλεγε ότι έβλεπε φασόλια και έκλαιγε. Εγώ δεν μπορώ να το διανοηθώ. Έτσι όπως είμαι, εγώ. Ότι υπάρχει φυσικά στον κόσμο ακόμα. Στην παράσταση παίζουν δύο κούκλες σε φυσικό μέγεθος. Τι ακριβώς και για ποιοι κούκλες? Είναι οι φίλες μας. Mm-hmm. Μέσα στο λεύκομα, για να μιλήσω για το δικό μου και αντίστοιχα θα μιλήσει και η Βασιλική για το δικό της το ρόλο, αναφέρονται η Νανούλα που υποδίωμαι εγώ, που ήταν η γιαγιά της Μελίνας. Είχε δύο φίλες πολύ αγαπημένες, τη Μαρία και τη Ζωή. Οπότε με κάποιον τρόπο, αντί να κάνουμε μόνες μας τρεις και παραπάνω ρόλους καμιά φορά, τέσσερις, βάλαμε τις κούκλες, όπου μιλάμε εμείς βέβαια, δηλαδή ουσιαστικά παίζουμε πολλούς ρόλους
Αλλά οι κούκλες κάνουν τις φίλες μας. Και στη δική μου περίπτωση και στην περίπτωση της Βασιλικής. Ναι. Δηλαδή οι κούκλες είναι ουσιαστικά διαμεσολαβούν για να βάλετε εσείς τα δικά σας αισθήματα και όχι κάποιον άλλον. Εννοείται. Όχι δηλαδή των φίλων που υποδίονται οι κούκλες. Είναι σαν κάθε μία μας που ταξιδεύει σε αυτό το τρένο να έχει μια μνήμη και αντί να την περιγράφει σε πρώτο πρόσωπο ότι πήγα εκεί και ήταν η φίλη μου εκεί και έγινε αυτό, οι φίλες ζωντανεύουν μέσα από τη φωνή της και από την κούκλα. Είναι κάτι αντίστοιχο που κάνουν τα παιδιά. Που παίζουμε με διάφορα αντικείμενα και κάνουν διάφορες φωνές και αντί να πούν μια ιστορία την παίζουν. Αυτό είναι η ιδέα. Πόσο περίεργο είναι για ένα ηθοποιό να παίζει σε ένα θεατρικό βαγόνι, αλήθεια. Είναι πολύ περίεργο γιατί οι αποστάσεις είναι πολύ μικρές από κοινό. Δηλαδή, οποιαδήποτε αντίδραση την αντιλαμβανόμαστε, δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτή είναι η βασική δυσκολία. Από την άλλη, όμως, επειδή είναι ένα κείμενο που καταρχάς υποδιόμαστε δύο κοπέλες που ταξιδεύουν ή συνταξιδεύουν, και η μία αρχίζει και διηγείται ουσιαστικά, ζωντανεύουν μπροστά στο κοινό σκηνές από το παρελθόν. Οπότε όσες δυσκολίες έχει, τόσο και βοηθάει, θα λέγαμε, το σκηνικό. Είναι και βοηθητικό, πολλές φορές είναι και δύσκολο. Δύσκολο για τον λόγο που είπαμε, γιατί οι αποστάσεις είναι πάρα πολύ μικρές. Παίζετε αυτή την παράσταση για δεύτερη χρονιά. Για έναν ηθοποιό πόσο δύσκολο ή αν θέλει κουραστικό ή βαρετό είναι να παίζει μια παράσταση δύο χρόνια συνεχώς, δύο σεζόν χαρέτε συνεχώς. Για τη συγκεκριμένη παράσταση, εγώ νιώθω ότι δεν είναι βαρετό, γιατί συνέχεια ανακαλύπτουμε και άλλα πράγματα, ήδη η επικαιρότητα έχει αλλάξει, επειδή έχουμε κομμάτια της επικαιρότητας στην παράστασή μας. Έχουμε βάλει και κομμάτια από τη φετινή επικαιρότητα. Αλλά πέρα από αυτό είναι ότι κάθε φορά ανακαλύπτεις κάτι καινούριο. Γιατί στείνεται μαζί με τον κόσμο, επειδή είναι και αυτό που είπε η Χριστίνα, ότι είναι τόσο μικρός ο χώρος, είναι η παράσταση κάθε φορά διαφορετική, γιατί είναι τελείως διαφορετικές αντιδράσεις του κοινού. Άλλοτε είναι πολύ γελάνε πολύ, άλλοτε κλαίνε πολύ. Άλλοτε δεν αντιδρούν καθόλου. Άλλοτε δεν αντιδρούν καθόλου. Είναι πιο σοβαροί, πιο κουμπωμένοι, ας πούμε. Οπότε, ναι. Δεν ξέρω, εσύ. Ναι, όχι, αυτό που λέει η Βασιλική δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Αυτό που είπε μόνο ότι κάνουμε, ότι έχουμε βάλει κάποια πράγματα που μας απασχολούν σήμερα, όπως το προσφυγικό, γίνονται κάποιες νήξεις. Δεν έχουμε κάνει, για να μην μπερδευτεί ο κόσμος, δεν προσπαθήσαμε το κείμενο, η παράσταση να είναι διδακτική. Λέγονται πράγματα μέσα από μία διάθεση χαριτωμένη. Αλλά λέγονται πράγματα... Παιχνιδίζουσα. Ναι. Αυτό, αλλά δεν είναι ένα διδακτικό κείμενο, είναι μια παράσταση που μπορεί να την καταλάβει οποιοδήποτε. Γιατί τουλάχιστον αυτό συζητάμε και με τη Βασιλική μας, εγώ τουλάχιστον θεωρώ ότι πρέπει, θέλω και με ενδιαφέρει να κάνω θέατρο που το καταλαβαίνουν όλοι. Δηλαδή να μπορώ μια παράσταση να τη στήσω σε μια πλατεία ενός χωριού και να την καταλάβει οποιοδήποτε. Δεν με ενδιαφέρει δηλαδή να κάνω θέατρο για λίγους. Και μπορεί. Νομίζω ότι είναι μια παράσταση που μπορούν να την παρακολουθήσουν όλοι. Ναι, απευθύνεται. Απευθύνεται σε όλους. Και είχε ενδιαφέρον, είχε έρθει δύο γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας, φίλες, οι οποίες ήταν πάρα πολύ συγκινητικό να τις βλέπεις. Και ο τρόπος που αντιδρούσαν και ο τρόπος που ήταν στην παράσταση ήταν κάτι συγκινητικό και αντίστοιχα βλέπεις και πιο νέους ανθρώπους. Και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, ότι πρέπει να απευθυνόμαστε, γιατί και σήμερα είμαστε πολύ μόνοι μας οι άνθρωποι, πολύ κλεισμένοι. Και για το σύγχρονο κομμάτι, δηλαδή, το δείχνουμε αυτό με έναν τρόπο. Οπότε όσο απευθυνόμαστε, τόσο καλύτερα.